μαζί με τον πρόεδρο του Ολυμπιακού, τον κύριο Μαρινάκη, που έζησε το ντέρμπι από πολύ κοντά από τον πάγκο της ομάδας. Θα θέλαμε να μας πείτε δύο λόγια. Δυστυχώς σήμερα ζήσαμε μια χτινοδία για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Εγώ αυτά που γίνανε σήμερα, αυτά που είδα, δεν τα είχα φανταστεί ποτέ. Δεν είχα φανταστεί ότι με το που θα μπει η ομάδα μέσα θα γίνει εισβολή από φιλάθλους. Για τα αντικείμενα, τι να σας πω, από καρφιά, πέτρες, μπουκάλια. Είδα τι έγινε με τον προπονητή μας. Αυτά είχα να τα δω, αυτό που είπα στους συνεργάτες μου. Τα έβλεπα στη τηλεόραση όταν βομβαρδίζαν το Ιράκ. Έτσι πώς περνάγανε οι φωτοβολίδες δίπλα μας. Τέλος πάντων, αυτή είναι μια ξεφτύλα. Αλλά μόνο συλληπιτήρια αξίζουν σήμερα. Γιατί οι παίχτες μας σε αυτές τις συνθήκες δεν μπορούν να παίξουν. Και πάλι καλά, οι ήρωες είναι. Με αυτά που έγιναν σήμερα, με αυτά που είδαν, τραυματίστηκε οι παίκτες μας. Έτσι δεν μπορούσε να κάνει αλλαγή ο Περέιρα. Δηλαδή όλα αυτά είναι πρωτόγνωρα. Αλλά ξέρετε γιατί γίνονται όλα αυτά? Όταν υπάρχει ένα κανάλι από το πρωί μέχρι το βράδυ, ένας ραδιοφωνικός σταθμός, δύο ραδιοφωνικές σταθμοί, τρεις, εφημερίδα συγκεκριμένη, που από το πρωί μέχρι το βράδυ βομβαρδίζει το ποδόσφαιρο. Και λίγα έγιναν. Αλλά είναι ντροπή. Θα τους χαίρεστε όλους αυτούς που μιλάνε για διαφάνεια, που μιλάνε για καθαρό ποδόσφαιρο και μιλάνε για ανθρώπινες συνθήκες. Αυτά στο Καραϊσκάκι δεν έχουν γίνει ποτέ, ούτε πρόκειται να γίνουν. Γιατί προστατεύουμε το ποδόσφαιρο. Εδώ σήμερα επαναλαμβάνουμε ότι ήταν μια χτινοδία. Και πάλι καλά που οι παίχτες μας τελείωσαν το παιχνίδι. Τίποτα άλλο. Αν δεν κάνω λάθος, επισκεφτήκατε τους ποδοσφαιριστές στα αποδυτήρια? Είδαμε τους ποδοσφαιριστές. Άλλοι είναι χτυπημένοι, άλλοι είναι πάρα πολύ στεναχωρημένοι, άλλοι είναι σοκαρισμένοι. Δεν τα έχουν ξαναδεί ούτε στη χώρα τους, ούτε πουθενά αυτά. Δεν ήρθαμε σε πόλεμο. Ήρθαμε να παίξουμε ποδόσφαιρο. Και αυτό δεν είναι δικαιολογία. Σας ξαναλέω, μακάρι να ήταν οι ανθρώπινες συνθήκες, να κέρδιζε ο Παναθηναϊκός και να του δίνανε συγχαρητήρια. Να κέρδιζε ο Ολυμπιακός και να δίνανε συγχαρητήρια στους παίχτες μου. Αυτό είναι. Ανθρώπινο είναι και μέσα στα σπορ, μέσα στον αθλητισμό, κερδίζει ο καλύτερος. Αλλά υπό νορμάλ συνθήκες. Όχι αυτά που ζήσαμε σήμερα. Γι' αυτό λοιπόν δεν χωράει καμία κριτική αυτό το μάτσο. Σας ευχαριστώ πολύ. Μάλιστα.